Ενώ αυτό δεν λέμε, ότι πρέπει να είμαστε ασυμβίβαστοι. Ιδιαίτερα ό,τι αφορά το περιβάλλον. Να. Ασυμβίβαστοι, ιδιαίτερα με ό,τι αφορά το περιβάλλον. Πόσο χρόνο έχουμε, Γιώργο, ακόμα? Ωραία. Θέλω να προχωρήσουμε την εκπομπή και να επικεντρωθούμε στην κοινωνική πολιτική που ξεκινήσατε προηγουμένως και σας πήγα εγώ κάπου αλλού, σας αποσυντόνισα. Όλα είναι σπουδαία και σοβαρά. Μιλήσαμε, ναι, σωστά. Μιλήσαμε για τις παιδικές χαρές, μιλήσαμε για κάποια γήπεδα που θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντιστούν και να γίνουν κάποια αποδυτήρια και όλα αυτά. Εγώ θέλω να ακούσω προτάσεις και για την η επέκταση της καθημερινότητας του πολίτη, που είναι η καθαριότητα, που είναι η παιδική σταθμή, δήμαρχε, που είναι τα σχολιά. Για να πάμε και στην παιδεία λίγο. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και πρόβλημα όχι δυσεπίλητο, ούτε άλυτο. Αδιεκδίκητο είναι μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε στο Δήμο μας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή σχολική στέγη στον Δήμο μας, θα έπρεπε να κατασκευάζεται ένα σχολικό κτίριο κάθε χρόνο. Έχετε νοικοδόμη στην περιοχή. Έρχεται καινούριος κόσμος εκεί πέρα. Όλοι μιλάνε, όλοι βγαίνουν στη τηλεόραση και μιλάνε για μια πληθυσμιακή και οικιστική έκρηξη στο Δήμο του Ευόσμου. Όμως μόνο στα λόγια. Το λέμε, αλλά δεν φροντίζουμε να αντιμετωπίσουμε τις παρενέργειες αυτής της πληθυσμιακής έκρηξης. Τις παρενέργειες. Ναι. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να κτίζουμε ένα νέο σχολικό κτίριο κάθε χρόνο και επί 4 χρόνια. Δεν κτίσαμε ούτε ένα. Και θέλω να πω, δεν κτίσαμε ένα, ούτε ένα. Όχι γιατί δεν τελείωσε κανένα. Θα έλεγα, εντάξει, μωρέ, δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε. Να, καθυστερήσαμε εκεί, καθυστερήσαμε εκεί. Μα δεν δρομολογήσαμε κανένα. Δεν δρομολογήσαμε. Η επόμενη διοίκηση που θα κληθεί να διοικήσει το νέο Δήμο αυτόν, τουλάχιστον όσον αφορά τον Δήμο του Ευόσμου, τουλάχιστον να είμαι σίγουρος και για το Ελευθέριο Κορδελιό, δεν θα έχει να ολοκληρώσει κανένα αρχινημένο ή ημιτελές έργο των σημερινών διοικήσεων. Γιατί δεν ξεκίνησε κάτι. Γιατί δεν ξεκίνησε κάτι. Μα δεν ξεκίνησε κάτι. Το γνωρίζουν οι δημότες. Το μόνο που έγινε, ξέρετε τι έγινε. 30 μέρες πριν τις εκλογές, αρχίσαμε να μας κάβουμε τους δρόμους. Και να έχουμε άσφαλτο. Καλά, αυτό εντάξει, πια... στο μέτωπο του καθενός δεν γράφει ηλίθιος. Όχι, τώρα, όχι, αυτό πιάσε όλη την Ελλάδα. Έτσι, φτάνει έλεος. Είναι κοροϊδία. Δεν μπορώ δεν να ανέβω να πάω σπίτι μου, Δημαρχέ. 20 μέρες πριν τις εκλογές να αρχίσουμε να ρίχνουμε ασφαλτικά. Αχ, δεν πάλι καλά. Άντε πάλι καλά. Πες ότι τα ρίξαμε αυτά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η σχολική στέγη, που είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού, του κάθε πολίτη, του κάθε γονέα. Το μέλλον μας είναι το μέλλον, τα παιδιά. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Και όταν να προσεχθεί ιδιαίτερα, θέλει αγώνα. Να σας πω κάτι. Είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχε, δεν σου δούνε σχολεία. Πάμε να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε όλοι μαζί. Σωστά. Ποτέ δεν το αποδέχτηκε. Ποτέ δεν το αποδέχτηκε. Υπάρχει ένας ηγεμονισμός αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή πιστεύει κάποιος ότι είναι το απόλυτο αφεντικό της πόλης. Δεν είναι έτσι. Αυτό και δεν πρέπει να είναι έτσι για κανένα Δήμο. Και δεν θα είναι έτσι τουλάχιστον για τη δική μας τη διοίκηση. Ο Δήμος ανήκει στους δημότες, όποιος Δήμος, κύριε Σούλα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Δήμος ανήκει στον Δήμαρχο. Όχι, δυστυχώς. Ο Δήμος ανήκει στους δημότες. Και επιτέλους να το κατανοήσετε αλλά όλοι οι τοπικοί από άρχοντες. Μια και θέσατε την κοινωνική πολιτική, έχουμε στο πρόγραμμά μας μέτρα για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το κυριότερο από όλα αυτά είναι η σημερινή επερχόμενη φτώχεια. Είμαστε με το ένα πόδι μέσα στη φτώχεια. Είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Για μένα πολιτισμός σημαίνει να κρατήσει ο κάθε πολίτης την αξιοπρέπειά του. Δεν σημαίνει ούτε κτίρια πολυτελή, ούτε αυτοκίνητα πολυτελή. Πώς θα τον βοηθήσετε αυτόν τον δημότη? Δεν μπορούμε εμείς λόγω χάρη να ζούμε στα πούπουλα, στο παράθυρό μας, και από το παράθυρό μας να βλέπουμε τον άλλο στο παγκάκι, να κοιμάται στο παγκάκι ή να πεθαίνει αβοήθητο του στο παγκάκι. Αυτό το πράγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς? Τέλος πάντων, ιδρύοντας ένα δημοτικό ιατρείο στο Δήμο μας, που δεν υπάρχει. Ναι. Και το λέω ιατρείο. Μην θεωρήσει κανείς ότι μιλάμε για ένα νοσοκομείο και λέει μπα, τι λέει αυτός ο τρελός τώρα, τι θα κάνει. Ναι, για μιλάμε γιατρούς... για ένα ιατρείο, όπως πας σε ένα γιατρό, υπάρχει ένας παθολόγος μέσα, πάει ένας φουκαράς άπορος, και λέω φουκαράς με την καλή ναι, έννοια, μετανάστης, ανασφάλιστος, που θέλει ένα ντεπό να πάρει και δεν έχει τα 3 ευρώ που κάνει το πακέτο ντεπό να τα πάρει, ναι, γιατί έχει πονοκέφαλο. Έχει γαστροαραγία, έχω συναντήσει άνθρωπο γαστροαραγία και δεν μπορούσε να πάει στο γιατρό. Να του κάνει διάγνωση τουλάχιστον. Ναι. Έχω συναντήσει τέτοιον άνθρωπο. Διπλωμένο στη μέση του δρόμου και είπε: δεν έχω χρήματα.
αντιμετωπίσει και μέσω του Δήμου, όταν αντιδήμαρχο τότε. Λοιπόν, ένα δημοτικό ιατρικό, να πάει αυτό ο άστεγο, ο μετανάστη, ο ανασφάλιστο, να κάνει μια διάγνωση σε αυτό, το παιδί του τουλάχιστον, μωρέ. Το παιδί του, να πάρει το παιδί σε ένα, να πει τι έχει το παιδί μου και κλαίει. Ενέχει 2010 κουβεντιάζουμε ακόμα. Ποιο έχει δυνατότητα ένα ασφάλιστο να πάει το παιδί του. Στο νοσοκομείο θα το πάει που είναι το βιβλιάριο. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Αν είχε δυνατότητα δεν θα ήταν ανασφάλιστο. Έτσι, έτσι ακριβώ. Για να είναι ανασφάλιστο σημαίνει ότι έχει πέρα πρόβλημα ο άνθρωπο. Αν δεν σταθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, σιγά να σταθεί έτσι το κράτο. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Από εσά ξεκινάνε. Έτσι, ο πολιτισμό αυτό είναι. Η αξιοπρέπεια του πολίτη. Ναι. Από εκεί και πέρα ο ίδιο γιατρό που θα κάνει τη διάγνωση, σε συνεργασία με φαρμακαποθήκες μπορούμε να προμηθευτούμε κάποια βασικά φάρμακα να δώσει, να χορηγήσει. Και αν είναι απαραίτητο να έρθει ο γιατρός στο δημοτικό σου να πει, είναι απαραίτητο να γκρίνεται 5 ευρώ για να πάρουμε αυτό το φάρμακο. Από εκεί και πέρα είναι οι νέοι μας. Όλοι μιλάμε για ανεργία. Πώς, ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία. Όποιος και αν το πει, είναι μέγα ψέμα. Θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Σε Δήμο που υπήρξε ανάπτυξη, εγώ το έχω ζήσει και το έχω δει, που υπήρξε μια ραδαία ανάπτυξη. Δημιουργηθήκαν καινούργιες επιχειρήσεις, μεγάλες κτλ. Ο Δήμαρχος είχε έναν τρόπο να κλείσει μια κάποια συμφωνία με τους επιχειρηματίες. Ένα ποσοστό τάδε τις 100 θα προσληφθούν από τους δημότες. Εσείς το κάνατε για τις καινούργιες επιχειρήσεις που γίνονται εκεί επάνω από την περιφερειακή? Ως ένα σημείο. Γιατί ξεκίνησαν και γίνονται αρκετά σημαντικά βήματα εκεί επιχειρηματικά. Δεν ξέρω τι έγινε, ούτε τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αχα. Αλλά ειδικά για τους νέους θα πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Σωστά. Στείλουν επιχειρήσεις τα νέα τα παιδιά, με όνειρα, με ελπίδες, κάνουν εγγένεια, φωταγωγούν το μαγαζί τους, catering, μπουφέ κλπ. Και σε 3 μήνες κλείνουν. Και είναι όλα τους τα όνειρα, Δήμαρχε. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος να είναι δίπλα στο νέο. Και έμπρακτος και να του δώσει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αποκούμπι. Ναι. Αν κάτι χρειαστεί εδώ είμαστε εμείς. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα ένα νέο παιδί, ξεκινάει τα εγγένεια, σχεδόν όλοι στέλνουν πρόσκληση στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Σύμβουλο να παραβρεθεί στα εγγένεια. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί να δείξει ξαφνικά το συνεργείο του Δήμου, να βάφει τα κράσπεδα έξω, να βάφει τα δέντρα μπροστά από το μαγαζί του, να καθαρίζει τα πεζοδρόμια, να πουλώνει πληγές πάνω σε πεζοδρόμια, λακκούβες ή πλάκες που κουνιούνται. Και θα μείνει με το στόμα να πει τι γίνεται. Δεν ήρθε ο Δήμος. Σε ποιο όνειρο το είδατε αυτό, κύριε Σούλα? Να με βοηθήσει εμένα να κάνω. Σε ποιο όνειρο το είδατε εσείς αυτό? Είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Είναι τόσο δύσκολο λοιπόν, να πούμε το νέο. Όταν θα γίνει ποτέ, θέλω να μου τηλεφωνήσετε να έρθω από μια μεριά να το δω. Είναι μέσα στις πρώτες προθέσεις. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε το νέο τον επιχειρηματία? Ακούγουμε για 3 χρόνια. Σε απαλλάσσουμε από δημοτικά τέλος, να σταθεί στα πόδια σου. Σαφώς και πρέπει να γίνει. Πόσο νομίζετε να χάσει ο Δήμος ή να πει. Για ένα χρόνο σε απαλλάσσουμε από τέλη χρήση κοινοχρήση του χώρου. Τραπεζοκαθίσματα που λέμε και λοιπά. Ναι. Να πούμε το νέο το παιδί που δεν έχει, όταν ετοιμάζει, ρίχνει όλες τις οικονομίες των γονέων, πέφτουν εκεί μέσα. Όλες οι οικονομίες του γονιού, ό,τι πήρε και δεν πήρε. Όλες τις οικογένειες και τη γιαγιά και του παππού. Ναι, ναι, πέφτουν σε εκείνο το μαγαζί μέσα. Έτσι. Έτσι για να διατηρήσεις ελπίδες, να του πεις, και αφού τελειώνει το μαγαζί, του λες, κοίταξε για να λειτουργήσεις. Όταν έχει το χροφλέκι σου τον παίρνει αυτόφορο, λέει, τι έκανα ρε παιδιά. Λέει, πρέπει να έχει άδεια λειτουργία. Λέει να βγάλω. Πόσο χρειάζεται? 1,5 χιλιάρικο. Δεν το έχει το παιδί. Γιατί να μην σταθεί ο Δήμος και να πει η υπηρεσία του Δήμου μηχανική κλπ. Στην υπηρεσία σου. Α, σου κάνουμε την άδεια λειτουργία. Ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνει έξω ο νέος επιχειρηματίας? Συμφωνώ. Μου αρέσουν αυτές γιατί, οι ιδέες. Γιατί δηλαδή ένα νέο παιδί που ανοίγει. Όταν λέω επιχειρήσεις, ξέρετε, εννοώ μπουκατσαζίδικα, ψιλικατζίδικα, σαντουιτσάδικα, καφετέρια. Ένα νέο παιδί, έτσι. Ναι. Γιατί δηλαδή να πάει στο Δήμο, περιοδικό του Δήμου που του πληρώνει ο ίδιος ο δημότης αυτό το περιοδικό. Να του ζητάει ο Δήμος 500 και 1000 ευρώ για να το διαφημίσει και να μην το διαφημίζει δωρεάν για ένα χρόνο την επιχείρηση αυτή. Ναι. Τι θα χάσει, τι θα χάσει ο Δήμος, μωρέ, δεν θα χάσει τίποτα. Ψιλοπράγματα για το Δήμο όλα αυτά. Αλλά είναι η μιζέρια αυτή που έχουμε σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στο Δήμο μου. Η μιζέρια αυτή. Τα 2 ευρώ, τα 3 ευρώ. Αφήνουμε τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, όλα. Οι μόνοι που κερδίζουν σήμερα. Σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο στο Δημοτικό Βόσμο, είναι οι τράπεζες, οι αλυσίδες καταστημάτων και οι πολυεθνικές εταιρείες. Οι μόνοι που κερδίζουν. Γιατί να πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη με τους άλλους? Γιατί το νέο παιδί αυτό να χρειαστεί να πληρώνει τα ίδια δημοτικά τέλη? Όχι. Εμείς λέμε, μειώνουμε τα δημοτικά τέλη σε όλα τα καταστήματα του Δήμου μας. Ναι. Κατά 30%. Μειώνουμε όλα τα δημοτικά τέλη. Και αυξάνουμε αυτά των τραπεζών, των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών εταιρείων. Δίκαιο μ' ακούγεται. Γιατί? Κερδίζει το κατα... Αφού όλοι κοιτάνε να επιβιώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, δεν έχουν να πληρώσουν το νίκη, δεν είναι ντροπή αυτό.
Και οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι τράπεζες. Γιατί να μην πληρώσουν? Και είναι οι τράπεζες που φέρνουν τη μεγαλύτερη αναστάτωση σε ένα Δήμο. Ναι. Με τα παρκαρίσματα, έξω, ιστορίες, όλα αυτά. Έτσι. Κύριε Σουλά, προχωρώντας να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, θέλω να αφήσω τον χρόνο σε εσάς για να πείτε στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει για ποιο λόγο να σας ψηφίσουν. Τι περισσότερο έχει ο δικός σας συνδυασμός, τι περισσότερο έχετε εσείς. Εντάξει. Καταρχήν να σας πω ότι για να ψηφίσει ο κόσμος εμένα, πρέπει να με έχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Και η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι που υπόσχεται. Δεν μπορεί να πεις να θα. Χορτάσαμε, θέλετε ψηφίζω. Να πείτε. Ναι. Η εμπιστοσύνη είναι μια σχέση μεταξύ υποψηφίου, δημάρχου και πολίτη που κτίζεται με τα χρόνια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όλα τα χρόνια που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρέτησα με συνέπεια και αρχές. Όσοι τους συμπολίτες μου το γνωρίζουν, πιστεύω ότι θα το εκτιμήσουν αυτό. Ήμουν συνεπής σε όλα ό,τι έλεγα και στις διεκδικήσεις μου. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα συνδυασμό που περιλαμβάνει κάποιους ανθρώπους με εμπειρία, τεράστια εμπειρία, με πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, που αποτελούν το 10% της παράταξής μας και το άλλο 90% αποτελείται από νέα παιδιά με όρεξη, με μεράκι. Ξέρετε, εμείς, το λέω και για τον εαυτό μου, λίγο πολύ είμαστε ξεπερασμένοι από την κοινωνία. Είμαστε λίγο κουρασμένα παλικάρια, εννοείται. Ξεπερασμένοι. Το μόνο που έχουμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι όση όρεξη μας απέμεινε και εμπειρία και η γνώση. Έτσι ακριβώς. Από εκεί πέρα, το μπαλάκι πέφτει όλους τους νέους. Το ασυμβίβαστο αυτό του χαρακτήρα που έχει ο νέος. Ναι. Ο αυθορμητισμός. Μαχητικότητα. Που δεν σκέφτεται ούτε πολιτικό κόστος, ούτε τι θα πει για μένα ο συμπολίτης μου, τίποτα. Αυτό θα κάνουμε και βούρ, το κάνουμε, τελείωσε. Ναι, ναι. Εκεί βασιζόμαστε. Γι' αυτό και το 90% του ψηφοδελτίου μου αποτελείται από τέτοια νέα παιδιά. Ιδιωτικούς υπαλλήλους, επιστήμονες, μαθηματικούς, μηχανικούς, νοσηλευτές, γιατρούς. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Mm-hmm. Σε αυτούς πρέπει να εμπιστευτούμε τις τύχες αυτού του τόπου. Και επειδή για κάποιο άλλο και τα λέω και στους δημότες, πρέπει κάποτε να λέμε την αλήθεια. Σωστή. Να λέμε την αλήθεια. Ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα την προσεχή τριετία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σας υποσχόμαστε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτά που μπορούμε να κάνουμε λίγο πολύ σας τα ανέφερα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να αναφέρω γύρω από την κοινωνική πολιτική. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να λέμε στον κόσμο αυτά που μπορούμε να κάνουμε και αυτά που μπορούμε να δρομολογήσουμε για να γίνουν. Mm-hmm. Αυτά που πρέπει να δρομολογήσουμε για να γίνουν. Δεν μπορούμε να λέμε στη μια τετραετία θα κάνουμε θέατρα, θα κάνουμε πάρκινγκ, θα κάνουμε σχολεία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πώς μπορεί να γίνουν, αφού περικοπεί τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να λέμε την αλήθεια. Αυτά που μπορούμε έτσι, να κάνουμε. Να λέμε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σούλα. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας και μ' αρέσει που δίνετε σκητάλη στα νέα παιδιά. Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Να ευχηθώ μια καλή πορεία και καλή επιτυχία στις εκλογές. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Κοντά σας αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.